Απ' την άλλη μεριά, το γεγονός ότι το λέω κάνει την κοπέλα να βγει από, το, από τη φυλακή. Δεν είναι όμως το ίδιο. Ναι, γιατί ο Υπουργός Δικαιοσύνης, όπως ξέρετε, έχει αρμοδιότητες, όχι ενδεχομένως, έχει αρμοδιότητες, για τις προαγωγές των δικαστών. Και εγώ σας λέω ότι στην παρούσα περίοδο, αυτού του είδους οι αρμοδιότητες έχουν ασκηθεί κατά τη γνώμη μου το δικαιότερο τρόπο. Και σαν αντίκρουση, αυτές οι προαγωγές, κατά κύριο λόγο, και με, θα έλεγε κανένας, αντικειμενικά κριτήρια κατά τη γνώμη μου, έχουν γίνει από την παρούσα κυβέρνηση. Mm-hmm. Αυτοί που φωνάζουν με τώρα έχουν επιλεγεί από την παρούσα κυβέρνηση. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε λίγο και στην επίσκεψη Ερντογάν για να το κλείσουμε, κύριε Βίτσα. Τελικά κερδίσαμε κάτι από την επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου ή αυτό που κερδίσαμε ήταν να έρθει ο Τούρκος εδώ και να βάλει τη δική του ατζέντα και μάλιστα σε ελληνικό έδαφος? Εγώ λέω ιστορική και ωφέλιμη. Υπάρχουν ζητήματα που είναι πλέον πολύ καθαρά. Ποιες είναι οι θέσεις μας, παρακολουθώντας μάλιστα και τον κύριο Ερντογάν τις επόμενες μέρες, νομίζω ότι υπήρχε και μια περιδίνηση των θέσεων της διοικητικών του. Και δεύτερο, συζήτηση, και που βλέπω ότι αρχίζει και ανοίγει με πολύ καλό τρόπο, δεν θα σας πω ένα-δύο πράγματα, για ζητήματα που είτε πρέπει να αντιμετωπίσουμε από κοινού, για παράδειγμα το προσφυγικό, μεταναστευτικό. Ανοίγει περίεργα τον Τούσκ. Τι είπε, ακούσατε τον Τούσκ, τι είπε, κύριε Βίτσα? Ακούω και ανοίγει τον Τούσκ τώρα πολύ μεγάλη συζήτηση σε σχέση με την ποσόστοση. Πάνε την καταργήσει την ποσόστοση. Εγώ σας λέω το εξής, ότι έχουμε αυτό το πράγμα να το αντιμετωπίσουμε με μια έννοια από κοινού. Η Τουρκία και η Ελλάδα μας συμφέρει, ή ζητήματα τα οποία δεν έχουμε να τα αντιμετωπίσουμε από κοινού, αλλά πρέπει να τα λύσουμε, όπως το ζήτημα των παραβιάσεων. Να σας πω το εξής, περίπου, να το λέμε και έτσι χοντρά, 3 εκατομμύρια ευρώ το μήνα χαλάει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τις αναχαιτήσεις στον αέρα και στη θάλασσα, και εδώ δεν προσμετρώ, τις φθορές, ό,τι χρειάζονται τα μηχανήματα, έτσι, τα πλοίων και, τα λοιπά, και τους χρόνους. Σύνο το επικίνδυνο του πράγματος. Να καταλαγιάσει. Και θα σας βάλω κι άλλο ένα θέμα. Ενώ φαίνεται να κλείνει το θέμα ISIS, το Ιράκ ανακοίνωσε ότι τελειώσαμε, παιδιά, τους τελειώσαμε. Αποσύρει και τα στρατεύματα. Ενώ πηγαίνουν τα πράγματα με θετικό τρόπο στο ζήτημα Σύρια, ξαφνικά ανοίγει άλλο θέμα. Παλαιστίνη. Με την Ιερουσαλήμ και τα λοιπά, που δεν έχει να κάνει μόνο με την Παλαιστίνη, έχει να κάνει με όλη την περιοχή. Η δε Τουρκία είναι παράγοντας ιδιαίτερα αυτής της περιοχής, αλλά και εμείς επηρεαζόμαστε και πρέπει να επηρεάσουμε και την Ευρώπη να παίξει το θετικό της ειρηνικό ρόλο και τις χώρες με τις οποίες έχουμε παραδοσιακή φιλία. Επομένως, πρέπει να συζητάμε. Άρα, πρέπει να συζητάμε, και επειδή άκουσα και τον κύριο Λαμψία προηγούμενα, να του λύσω την απορία δηλαδή, όταν έχεις τέτοια ζητήματα, ο χρόνος είναι πάντοτε κατάλληλος. Πάντοτε κατάλληλος. Και εκτός αν πηγαίνεις στη λογική, με συγχωρείτε για την έκφραση, γιατί δεν φοράς κράνος. Δηλαδή, άμα ξεκινάς από τη λογική, ότι δεν είναι καλό. Αυτό που λέτε δεν ισχύει πάντα. Για παράδειγμα, για το Σκοπιανό που πάτε τώρα επίσης να ανοίξετε το παιχνίδι και εκεί. Δεν είναι πάντα ο χρόνος κατάλληλος. Τώρα μπορεί να είναι, δεν το ξέρω, εσείς θα κρίνετε. Μακάρι να λυθεί στο βαθμό που καταλάβουν οι γείτονές μας. Εσείς είστε διατεθειμένοι να δώσετε τον προσδιορισμό Μακεδονία στα Σκόπια? Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να βοηθήσουμε τα Σκόπια και να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ενταχθούν όπως πολλοί θέλουν. Αν θα λυθεί το όνομα, κύριε Υπουργέ, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Αρκεί να απαλληφθούν τα ζητήματα του αλυτρωτισμού, τα οποία υπάρχουν και στο Σύνταγμά τους, και αρκεί να υπάρχει μια κοινά αποδεκτή ονομασία, έτσι έχει αποφασίσει. Δέχεστε εσείς όρο Μακεδονία στην ονομασία τους, με κάποιο τρόπο ή όχι? Εγώ να το δεχτώ. Λέω, εδώ υπάρχει ολόκληρη απόφαση των αρχηγών. Έτσι. Σε αυτή μένουμε. Μένουμε σε αυτή. Σε αυτή μένουμε. Μάλιστα. Κύριε Βίτσα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.